Τώρα έντονη είναι η ανησυχία σε πολλούς κατοίκους της Κρήτης με δεδομένο ότι εδώ και αρκετούς μήνες η σεισμική δραστηριότητα στο νησί είναι έντονη. Ο χθεσινός σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε Ηράκλειο και Ερέθυμνο έφερε και τις μνήμες από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την μετασεισμική δραστηριότητα. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, η Κρήτη είναι δεδομένο, κανείς δεν το αφισβητεί. Είναι μια σεισμογενής περιοχή. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά σε αυτό που λέμε ο σεισμός της ημέρας. Έξε, αυτό είναι θετικό από τη μία πλευρά. Βέβαια, ανησυχεί τους κατοίκους και είναι εύλογο. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε σεισμούς, μικρούς σεισμούς, συχνούς σεισμούς, αυτό ουσιαστικά υποδεικνύει ότι απελευθερώνονται οι ενδογενείς δυνάμεις με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε μια περίοδο ηρεμίας, έλεγε κανένας. Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος έγινε νότια των Μυρών. Είχε ένα μέγεθος της τάξης των 4,6 βαθμών. Σε ένα σεισμικές ρήγμα με αυτό το αρκαλοφορείο εντάσσεται κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην μετασεισμική ακολουθία. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και δεν θα πρέπει να υπάρχει και ανησυχία. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που λέτε, κύριε Λέκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε συνηθίσει αυτή τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκολοχωρίου. Μπορούμε να πούμε, χωρίς να είμαστε εμείς ειδικοί, ότι υπάρχει μια μικρή μετατόπιση αυτή τη μετασεισμική δραστηριότητα, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη σε σχέση με το πρώτο επίκεντρο του σεισμού τη 27η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι εύλογο, γιατί αμέσως μετά το μεγάλο σεισμό του Αρκαλοχωρίου σε αρκετά ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή είχαμε δραστηριοποίηση. Υπήρχε η όχληση, αν θέλετε, από το μεγάλο σεισμό και έτσι και στην ίδια περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισμός και νότια στον υποθαλάσσιο χώρο αλλά και βόρεια στην περιοχή της Χερσονήσου υπήρχαν κάποιες διατάξεις επικέντρων. Ουσιαστικά όλο το σύστημα διαταράστηκε και έχουμε να κάνουμε με επανάδραση κάποιων ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία των δυνάμεων, των ενδογενών δυνάμεων. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βεβαίως πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχουμε πει όλοι οι επιστήμονες από την πρώτη στιγμή, ότι η μετασεισμική ακολουθία τόσο στο Αρκαλοχώρι όσο και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι μια μακρόσωπη διαδικασία, δεν πρόκειται να αποσβεστεί αμέσως στη δραστηριότητα. Έχουμε τονίσει ότι μπορεί να περάσει και ένας χρόνος και να εκδηλώνονται τέτοιοι σεισμοί, δηλαδή της τάξης των 3-4 βαθμών, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι το επικίνδυνο. Ούτως ή άλλως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτά είναι τα γεγονότα, είναι καλό να εκδηλώνονται. Έτσι γίνει η σεισμική διαδικασία ασφαλώς. Και βεβαίως κατά περιόδους έχουμε κάποια ανάδραση όλων αυτών των ρηγμάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε όλη αυτή την δραστηριότητα, η οποία, αν τη δει κανένας και σε αριθμό σεισμικών γεγονότων, αλλά και σε μεγέθη, συνολικά, είναι μια απομειούμενη πορεία, η οποία θα καταλήξει μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε ποιο, στην σχεδόν πλήρη ησυχία της περιοχής. Πάντως, κύριε Λέκα, αυτό που λένε οι πολίτες και νομίζω το αντιλαμβανόμαστε και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, και ειδικά εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, είναι ότι τόσο έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη έχουμε να συναντήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, ναι, αυτό είναι γεγονός. Οι σεισμοί στην Κρήτη εκδηλωνόταν στον θαλάσσιο χώρο κυρίως σε μεγάλη σεισμή. Βεβαίως στην Ξηρά έχουμε και επίσης σε ιστορικές περιόδους αλλά και στην περίοδο της ενόργανης σεισμικότητας αρκετές σεισμικές εξάρτησης. Ας μην ξεχνάμε ότι στη Στεριά υπάρχουν πολύ μεγάλα ρήγματα σε όλη την Κρήτη. Μάλιστα είναι ρήγματα τα οποία είναι ρήγματα προς επίδειξη και έκθεση στους ξένους επιστήμονες που επισκέπτουν το νησί, γιατί είναι καταπληκτικά ρήγματα, δηλαδή η φύση μέσα από τους σεισμούς έχει δημιουργήσει όλη αυτή την καταπληκτική φύση εδώ στην Κρήτη. Συνεπώς έχουμε και δραστηριότητα στο χερσαίο χώρο. Βέβαια τη δραστηριότητα αυτή δεν θα πρέπει να την εξετάζουμε μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά στο γεωλογικό χρόνο. Ο γεωλογικός χρόνος είναι απείρως πολλαπλάσιος μιας ανθρώπινης ζωής. Έτσι λοιπόν, αυτά τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στην Κρήτη είναι ρήγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ή έχουν δημιουργήσει
πολύ μεγάλους σεισμούς και στη Χέρσο. Παράλληλα με τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι, μέσα στο τελευταίο διάστημα είχαμε πεντάρια και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Βλέπουμε μια σχετική σεισμική ηρεμία στην υπόλοιπη χώρα, αν εξαιρέσουμε την Θήβα, και μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Δηλαδή, χωρίς να είμαι ειδικός, παρακολουθώντας τη μετασεισμική δραστηριότητα το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι κατά το 2022 αλλά και το 2021 οι μεγαλύτεροι σεισμοί στον ελλαδικό χώρο καταγράφηκαν σε περιοχές κοντά στην Κρήτη ή πάνω στην Κρήτη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βεβαίως, είχαμε τη δραστηριότητα πιο πολύ στην Κρήτη παρά σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου. Βεβαίως, είχαμε και στον Τύρναβο πέρυσι, πριν 14 μήνες, το μεγάλο σεισμό. Αυτό είναι μια φαινομενική διαδικασία την οποία παρατηρούμε τώρα εμείς, καθώς διατρέχουμε το χρονικό διάστημα. Αλλά αν κοιτάξει κανένα σε αυτό που είπα, το γεωλογικό χρόνο, διαπιστώνεται ότι κατ' επέκταση σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου εκδηλώνεται ανάλογα γεγονότα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στην Κρήτη πια, με βάση τα καινούργια δεδομένα τα οποία έχουμε και την πολύπλευρη γνώση την οποία έχουν παράξει οι Έλληνες επιστήμονες, έχουμε ουσιαστικά κάνει μια εκτενή συζήτηση με τις αρχές της νήσου και κυρίως με τον κύριο Περιφερειάρχη, έτσι ώστε να μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, με βάση τα καινούργια δεδομένα τα οποία έχουμε παράξει, να μπορέσουμε να θωρακίσουμε ουσιαστικά την νήσο Κρήτη από το σεισμικό κίνδυνο. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση στην οποία συμμετέχουν πολλά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Και προσδοκούμε ότι αυτή η πρόταση θα ενταχθεί μέσα σε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο, έτσι ώστε να καταστεί η Κρήτη μια περιοχή η οποία να είναι σεισμικά ασφαλής. Και γι' αυτό πρέπει ουσιαστικά έχουμε συνδράμει όλοι οι Έλληνες επιστήμονες. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή θα υλοποιηθεί, θα αρχίσει να υλοποιείται και θα προσφέρει στην Κρήτη μια τεράστια ευκαιρία για την αντισεισμική θωράκησή της. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.